σε δω τι γίνεται. Δεν σε δω πανηγύρι. Και δεν σε είχα ρε νεκταρία για άνθρωπο που σπάει αυγά. Θα σπάω καμιά φορά άμα χρειαστεί. Λοιπόν, ειλικρινά σας μιλώ. Από το πρωί ζούμε ένα βασανιστήριο. Με το που μπαίνω μέσα λέω τι μαγειρεύει πάλι νεκταρία. Δες εδώ, δες. Και μου πες μου τη συνταγή. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε μανιάτικη τσουχτή. Τι είναι το τσουχτή, δεν ξέρω. Τι ρωτάω, πες μου τι είναι το τσουχτή. Και αρχίζει και μου λέει. Μακαρόνια βουτυρωμένα ωραία και από πάνω τηγανιτά αυγά. Και τσι λέω πες το μου έτσι και μην μου λες σιουτί, πώς το λένε. Τσουχτί. Λοιπόν, είναι η ελληνική καρμπονάρα. Ποιοι Ιταλοί, ποιες καρμπονάρες. Αυτή εδώ η πιο νόστιμη ελληνική μακαρονάδα. Και τιμούμε σήμερα να τιμήσουμε και το σύριαλ του Μέγκα, έτσι, που είναι στη Μάνη. Ποιο, πότε, τη γη της Ελιάς. Τη γη της Ελιάς. Μάνη είναι από τη Μάνη. Από τη Μάνη είναι, Μάνη είναι η συνταγή. Μάνη μας έχει καταστρέψει. Γιατί, να σου πω κάτι, αυτή η συνταγή είναι λιτή, αλλά σαγηνευτική. Και βασίζεται στα τρία βασικά υλικά της μανιάτικης γης. Το ελαιόλαδο, τα αυγά και το τυράκι. Και κυρίως η ξηρή μυζήθρα εδώ πέρα, που όλη η φιλοσοφία είναι όπως έκαναν οι παλιές νοικοκυρές, του ό,τι βρισκότανε, του βρισκούμενου. Που τι είναι έχω, οι συνταγές με τα δύο-τρία υλικά. Μακαρόνια, τυράκι, όλα μέσα. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πάμε να πούμε τα υλικά μας. Πάμε, γιατί σήμερα γιατί να πούμε πολύ ωραία πράγματα και για τον Κρητικό. Πέρα από αυτή την πολύ ωραία συνταγή, δεν ξέρω αν θα τη βρείτε έτοιμη. Θα σας μιλήσουμε σε πολύ λίγο και για έτοιμες συνταγές της νεκταρίας μας που μπορείτε να τις βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Όχι μόνο με τη συνταγή, αλλά και με τη φωτογραφία της νεκταρίας μας. Γιατί η νεκταρία μαζί μεγάλες στιγμές, αγαπημένοι μου φίλοι, και τις αξίζει. Λοιπόν, πάμε να τα υλικά. Πάμε λοιπόν να πούμε τα υλικά για να δείτε ότι είναι πολύ απλά και πολύ εύκολα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μακαρόνια, νούμερο 6, νούμερο 10, μπορείτε να βάλετε και ολική αλέσεως, ό,τι ζυμαρικό θέλετε. 80 ml ελαιόλαδο, 20 γραμμάρια βούτυρο, αυτό είναι προαιρετικό, 4 αυγά, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα των αυγών, 250 γραμμάρια μυζήθρα ξερή ή ξερό ανθότυρο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυτά είναι όλα τα υλικά. Τα οποία τα βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αν το θεωρείτε αγχολητικό το να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, επιλέξτε ένα από τα εκατοντάδες καταστήματα που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα. Μπαίνετε μέσα, κάνετε τις αγορές σας. Διαφορετικά και με ένα κλικ μπορεί να τα έχετε στην πόρτα σας. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, λοιπόν, κρέα, στυροκομικά, τα πάντα. Σωστά. Λοιπόν, εδώ πέρα βάζω να βράσω τα ζυμαρικά σας. Δίνω και ένα κολπάκι. Η γιαγιά μου έβαζε λίγο ελαιόλαδο στο νερό και δεν κολούσαν ποτέ τα ζυμαρικά. Ποτέ. Το βλέπω, το δεν θα έχετε αυτό θέμα. Ε? Το κάνουν πολύ αυτό. Ναι, βέβαια. Με το ελαιόλαδο σας το εγγυούμαι ότι δεν θα σας κολλήσουν ποτέ τα ζυμαρικά. Λοιπόν, θα βάλουμε ό,τι ζυμαρικό επιλέξετε. Εδώ πέρα έχω βάλει χοντρό μακαρόνι, αν θα δείτε. Εδώ έχω βάλει σκιουφιχτά. Εδώ έχω κάνει με ολική αλέσεως. Με ό,τι τραβάει η όρεξή σας, με ό,τι ζυμαρικό έχετε στο σπίτι. Και θα αφήσουμε να βράσουν τα ζυμαρικά για όσο χρόνο αναγράφει συσκευασία. Και λίγο περισσότερο να τα αφήσετε, δεν πειράζει, γιατί εμείς είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε Ιταλοί και τα θέλουμε να είναι και λίγο, να μην είναι αλντέντε. Λασπωμένα. Λοιπόν, να είναι και λίγο λασπωμένα, τα αγαπάμε. Λοιπόν, και δες τώρα πόσο απλό, δείτε όλοι πόσο απλή είναι αυτή η συνταγή. Θα βράσουμε τα ζυμαρικά και εδώ θα βάλουμε ελαιόλαδο. Εάν θέλετε, θα βάλετε και λίγο βουτυράκι έτσι για να νοστιμήσει. Με το ελαιόλαδο. Μαζί, ναι, ταυτόχρονα. Και τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Θα βάλουμε τώρα την ξερή μυζήθρα. Ωραία. Θέλουμε να κάψει η ξερή μυζήθρα. Αν θες, Ελεονόρα, εδώ ανακάτεψέ μου λίγο έτσι. Αμάν. Δεν πειράζει, θέλουμε έτσι να έρθει και να σκουρίνει. Και εδώ θα σου ρίξω και φρέσκο πιπεράκι τριμμένο και δες τώρα τι αρώματα θα βγάλει. Ναι. Τι λες εσύ, τι μάθαμε. Εδώ ο αγαπημένος μας ο αρχισυντάκτης μας λέει που γνωρίζει και πολύ καλά από μαγειρική ότι στην Ήπειρο λέει και έλεγε και τη φέτα. Και τη φέτα, μπράβο. Βέβαια. Και τη φέτα θα λιώνει και θα γίνει ωραία. Λοιπόν, και δες εδώ. Έχω και έτοιμα εδώ βρασμένα ζυμαρικά. Να το βγάλω αυτό από τη φωτιά. Ναι, βάλ' το εδώ από πάνω, έλα. Φέρ' το εδώ, ρίξω από πάνω στη μακαρονάδα μας, έτσι απλά. Okay. Ναι. Παιδιά, αριστούργη. Ελεονόρα, βλέπεις πόσο γρήγορα. Εδώ. Αν βλέπω, λέει. Εδώ είναι η μία συνταγή και θα σας κάνω βέβαια και μία άλλη, γιατί θέλω να σας δείξω ότι μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει, να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Θα κόψω λίγο σίγλινο, γιατί αν θέλουμε έτσι να του δώσουμε και λίγο κρεατάκι σε όσους έτσι αγαπούν το κρέα.
κρέας. Θα προσθέσουμε ξανά στο ίδιο τηγάνι, έτσι, λίγο λαδάκι. Με τα απομεινάρια της μυζής θα τα σηκώρεις. Με το τυράκι. Με τα απομεινάρια, δεν πειράζει. Κάτσε να βάλω εδώ να ανάψω και να τηγανίσω και τα αυγουλάκια. Πάντως να ξέρετε ότι αυτή η συνταγή εδώ με τα αυγά είναι και εξαιρετικά θρεπτική. Συνδυάζει και πρωτεΐνη από το αυγό και υδατάνθρακα από το μακαρονάκι, το οποίο είναι και ολικής αλέσεως, και τα λιπαρά από το τυράκι. Όλα είναι και υγιεινό. Και πόσο γρήγορο μια νοικοκυρά τη βγάζει ασπροπρόσωπη. Ωραία. Δείτε εδώ, θα βάλουμε πόσο ωραία και νόστιμα και λαχταριστά. Ποια νοικοκυρά δεν θα βγει ασπροπρόσωπη με αυτή τη συνταγή. Το κοντρόλ έχει γονατίσει πάνω. Έλα, έλα, βάλε και εδώ να σου τηγανίσω ωστόσο και τα αυγουλάκια. Λοιπόν, άκου, εγώ θέλω όση ώρα κάνεις τη δουλειά σου να δείξω και κάτι άλλο στους αγαπημένους μου φίλους τηλεθεατές που ξέρω ότι είναι μερακλείδες. Εδώ, θα έρθω να το ζουλήξω μπροστά στα μάτια σας. Κοιτάξτε εδώ. Κοίτα, κοίτα. Μπαίνω μέσα, κλέβω πλάνο. Έλα, κοίτα εδώ. Εδώ αυτό το βλέπεις, Νατάσα. Το βλέπεις, Νατάσα. Λοιπόν, αυτό είναι πενιρλί. Το πενιρλί αυτό μέσα έχει πέρα από τα πλούσια τυράκια του, έχει και πάρα πολύ ωραίο κιμά. Πέρα από το κιμά μπορείτε να το βρείτε και με κοτόπουλο. Μπορείτε να το βρείτε και με λαχανικά. Όλες αυτές οι συνταγές φέρουν την υπογραφή της νεκταρίας μας. Και το βλέπετε εδώ πέρα, ανήκει στη σειρά, στην κολεξιόν συνταγών της νεκταρίας, με τα έτοιμα γεύματα που μπορείτε να βρείτε στον Κρητικό. Λοιπόν, παραδοσιακά πιάτα, αυθεντικές συνταγές. Αυθεντικές συνταγές, παραδοσιακές συνταγές από όλη την Ελλάδα. Θα βρείτε τώρα και εποχικές, αλλά αυτά εδώ πέρα θα τα βρείτε έτοιμα στο ψυγείο τα πενιρλί, σε διάφορες γεύσεις. Τώρα πλησιάζει και καλοκαιράκι, βάζετε λίγο στο φούρνο, παίρνετε στη θάλασσα, παίρνετε παντού και είναι έτοιμο και λαχταριστό. Όπως είπαμε, θα το βρείτε σε τρεις γεύσεις. Εδώ λοιπόν τηγανίζουμε μεγάλες μερίδες, να το πούμε, τα αυγουλάκια και δες τώρα εδώ πάνω στη μακαρονάδα μας υπάρχει πιο λαχταριστό. Δες εδώ. Έτσι, να πιάσω το αυγουλάκι. Όπα. Έτσι, λίγο τα φέρω με λάτα. Κοίτα εδώ, δες εδώ. Πάρ' το, Ελεονόρα, δες εδώ. Η πιο εύκολη, νόστιμη ελληνική μακαρονάδα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει. Παίζει να είναι από τις ωραίτερες συνταγές που έχεις κάνει ποτέ. Δηλαδή, εγώ τώρα με οραματίζομαι. Το κάνω εικόνα. Σαββατοκύριακο, σπίτι, Σάββατο βράδυ. Έχεις φωνάξει και την παρέα. Παιδιά, τι θα κάνουμε, θα δούμε σπίτι με το Μέγκα με τη Ρούλα Κορομιλά. Τι άλλο θα φάμε, ρε, εσύ, να παραγγείλουμε. Να παραγγείλουμε. Τι λες, βρε, βλάψιμε. Θα πάω μέσα στην κουζίνα και θα φτιάξω μια ωραία γρήγορη.